Στη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου, το κύριο ζήτημα βέβαια είναι το έγκλημα στα Τέμπη. Σημειώνουμε ότι η ζωή και η ασφάλεια των ανθρώπων δεν κοστολογείται. Τα μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων δεν μπορεί να αθωώσουν τη συνέχιση της εγκληματικής πολιτικής, δεν μπορεί να συγκαλύψουν το έγκλημα. Αυτό επιχειρείται με τα όσα ακούσαμε αυτές τις μέρες ως αιτίες του πολύνεκρου εγκλήματος. Ακούσαμε τα χιλιοεπομένα περί βαθέως κράτους, συντεχνιών, παθογενειών και άλλα που όμως δεν πείθουν κανένα. Γι' αυτό και κυριάρχησε και κυριαρχεί το σύνθημα «Τα κέρδη τους, οι ζωές μας», που ανταποκρίνεται στη σημερινή αναγκαιότητα και απαντά σε όσους επιχειρούν τη συγκάλυψη. Η διάσπαση του σιδηρόδρομου σε κομμάτια, οι μεσοτελειωμένες και ακριβοπληρωμένες συμβάσεις, τα ελλειπή μέτρα προστασίας και οι εργαζόμενοι λάστιχο με το μπλοκάκι δεν είναι κάποιες παθογένειες, αλλά το αποτέλεσμα της πολιτικής απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης που εφάρμοσαν βήμα όλες οι κυβερνήσεις, οδηγώντας στα τραγικά αποτελέσματα. Επισημαίνουμε ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που αναφέρονται στην ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών κινείται στα πλαίσια της ίδιας πολιτικής που οδήγησε στο έγκλημα των Τεμπών. Προβάλλεται το ανθρώπινο λάθος και δεν αγγίζεται τα μεγάλα προβλήματα ασφάλειας που έχουν αναδείξει οι εργαζόμενοι και έχουμε αναδείξει ως ΚΚΕ και στις προηγούμενες επιτροπές που προηγήθηκαν του σημερινού νομοσχεδίου. Η ασφάλεια συνεχίζει να θυσιάζεται στο βωμό του κέρδους. Ανοίξατε το σιδηρόδρομο ακριβώς όπως τον κλείσατε και θα συνεχίσετε στη βάση της επικίνδυνης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίξατε εσείς και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις για την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών, την ιδιωτικοποίηση των κυροφόρων τιμάτων τους, την υποχρηματοδότηση του ΟΣΕ, την επιδότηση της Hellenic Train. Ο μόνος τρόπος για να πραγματοποιούνται ταξίδια με ασφάλεια είναι να πάψει η ασφάλεια να μπαίνει στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους είτε για τον κάθε επενδυτή είτε για το κράτος. Αυτό σημαίνει να πάψει το κέρδος να αποτελεί το κριτήριο για το τι, πώς, πότε και πόσο θα αναπτυχθεί και να αντικατασταθεί από το κριτήριο της ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Όσο δεν συμβαίνει αυτό, η ανθρώπινη ζωή θα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Το σημερινό κράτος και οι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν λαμβάνουν εκείνα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας γιατί είναι κόστος και το όφελος είναι υποδιέστερο των αποζημιώσεων που θα χρειαστεί να δώσουν. Αντιμετωπίζετε τις προσλήψεις ως κόστος και γι' αυτό τις κάνετε με το σταγονόμετρο, όπως φαίνεται και σήμερα στο νομοσχέδιο. Η λειτουργία με τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού είναι εγκληματική. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα του ΟΣΕ, οι ακάλυπτες θέσεις εργασίας για ασφαλή κυκλοφορία των τρένων και ασφαλή εργασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς είναι περισσότερες από 1.300. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να φροντίσει να καλυφθούν αυτές οι κενές θέσεις με μόνιμο προσωπικό, με συγκροτημένα δικαιώματα, φέρνει ένα σχέδιο νόμου στο οποίο δεν υπάρχει καμία δέσμευση ούτε για τον αριθμό των προσλήψεων ούτε για τον χρόνο που αυτές θα γίνουν. Θα πούμε περισσότερα επί των άθρων, ιδιαίτερα για αυτό το ζήτημα του ΟΣΕ, τους κλειδούχους, τους φύλακες και τους μηχανοδηγούς και άλλα. Με το πρώτο κεφάλαιο διευθετούνται διάφορες δεσμεύσεις προς τους επενδυτές, δημιουργώντας, όπως αναφέρεται, φιλικό επενδυτικό περιβάλλον κατά παρέκκληση κανονισμών και διατάξεων που εμποδίζουν. Διευκολύνεται στρατηγικούς επενδυτές. Στα πλαίσια της λεγόμενης δίκαιης αναψυχιακής μετάβασης, θεσπίζεται καθεστώς χορήγηση ενισχύσεων μέσω του πληροφοριακού συστήματος αναψυχιακού νόμου είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων. Δίνει και νέες κατά εξαίρεση φορολογικές απαλλαγές σε επιχειρήσεις και επενδυτικά σχέδια. Με το άρθρο 10, η Οικονομική Επιτροπή των Δήμων και Περιφερειών για τις περιπτώσεις των συμβάσεων που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ασκεί τις αρμοδιότητες αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο της εκτέλεσης αυτών διευκολύνοντας και προσπερνώντας αντίθετες θέσεις που μπορεί να εκφραστούν στα δημοτικά συμβούλια. Με το άρθρο 11 διευκολύνει τις επενδύσεις κάναβης για την εκτέλεση μεταφοράς, της εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων φαρμακευτής κάναβης και δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση και προσκόπηση της άδειας παραγωγής για εξαγωγή των τελικών προϊόντων φαρμακευτής κάναβης του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων κατά παρέκκληση επίσης κάθε διάταξης. Η κυβέρνηση, τη μεγάλη ακρίβεια που έχει γονατίσει στα λαϊκά νοικοκυριά, την αντιμετωπίζει με το καράθι του νοικοκυριού, παρατείνοντας την ημερομηνία μέχρι το τέλος των επόμενων εκλογών, θεωρώντας ότι τα καταλαγιάσει την οργή και την αγανάκτηση του λαού.
Αρνηθήκατε τις τροπολογίες του ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, των ειδικών φόρων στα καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα μέτρα που μπορούν να στηρίξουν το λαϊκό εισόδημα, όπως την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Κλαδικών Συμβάσεων. Γελάτε, κύριε Υπουργέ. Δεν γελάτε μαζί μου. Γράφετε, γίνεται. Όπως την επαναφορά της Εθνικής Κοινωνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Κλαδικών Συμβάσεων για να υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής των μισθών με βάση τον πληθωρισμό, επαναφορά των τριετιών και ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού όπως αυτή που ζητούν σήμερα τα συνδικάτα και ξεπερνά τα 850 ευρώ με τα τωρινά δεδομένα. Συνεχίζει με τα κατάθλια της κοροϊδίας, τα διάφορα ΠΑΣ και τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού λίγο πάνω από τα επίπεδα που ήταν το μακρινό 2011 και παρά τον πληθωρισμό που σπάει κόκαλα. Μετά την παραπέρατη ειδικοποίηση του νερού που ψήφισε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα φαίνεται ρύθμιση με το άρθρο 27 για τις φυσικές πηγές νερού που διαμορφώνεται και διαμορφώνεται τους όρους εμπορίας των πόσιμων ιαματικών ή μη ιαματικών νερών από τους επιχειρηματικούς ομίλους με δικαιώματα στο 3 της χιλίης, δηλαδή για πωλήσεις ενός εκατομμυρίου ευρώ, 30.000 ευρώ. Και αυτό κάνετε, παραδίδετε λοιπόν όλες τις πηγές στους μεγάλους ομίλους. Στο μέρος του νομοσχεδίου που αφορά τον εξυγχρονισμό της τουριστικής και ναυτιλιακής νομοθεσίας, έρχεται και ρυθμίζει τα απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων, αλλάζοντας ρυθμίσεις και κανόνες που εμποδίζουν. Το άρθρο 30 έχει ως κύριο θέμα τις συμφωνίες παραχώρησης τουριστικών λιμένων. Επιβάλλει fast track διαδικασίες για να διευκολύνει τις παραχωρήσεις τουριστικών λιμανιών και μαρίνων πριν και από την ολοκλήρωση της χωροθέτησης και πριν των όποιων σχετικών έργων, χωρίς να υπάρχει καμιά πρόληψη. Απελευθερώνονται έτσι διάφοροι μονοπωλιακοί όμιλοι, ακόμη και στο να υλοποιήσουν τα όποια έργα και υποχρεώσεις, χωρίς να δεσμεύονται για οτιδήποτε, ακόμη και την προστασία του περιβάλλοντος και της όποιας κατοικημένης ζώνης που μπορεί να βρίσκεται πλησίων των χώρων. Μια τέτοια ρύθμιση με νόμο ανοίγει στα γεμάτα το δρόμο για να εκμεταλλεύονται μεγάλα μονοπόλια του κλάδου των μεταφορών και του τουρισμού, λιμάνια, μαρίνες, αλλά και μεγάλες εκτάσεις γύρω από αυτά, χωρίς καμιά δέσμευση και πρόληψη για τους εργαζόμενους, τους κατοίκους των περιοχών και του περιβάλλον. Με άλλες ρυθμίσεις προχωράει η διευκόλυνση των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων μέσω της σύντιμησης και απλοποίησης των αδειοδοτικών διαδικασιών. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Τουρισμού καμιά σχέση δεν έχουν με τις λαϊκές ανάγκες, με την προστασία του περιβάλλοντος. Καμιά σχέση δεν έχουν με τον εργασιακό μεσαίωνα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, με ατέλειωτες ώρες εργασίας, με συνθήκες διαμονής τύπου Μανολάδας, με μισθούς που δεν επιτρέπουν την ετήσια επιβίωση των οικογενειών τους. Ανοίγεται τον δρόμο για σατίες δούλων στα κάτεργα των επιχειρηματικών ομίλων στον τουρισμό, με εισαγωγή χιλιάδων εργαζομένων από άλλες χώρες και με όρους εργασίας και αμοιβής που ισχύουν στις χώρες τους. Είναι η οδηγία Bolkestein. Αρνείται ο Υπουργός Εργασίας να κάνει υποχρεωτική τη συλλογική σύμβαση των ξενοδοχείων. Επίσης, καμιά σχέση δεν έχουν όλες αυτές οι ρυθμίσεις με το δικαίωμα στις διακοπές και στην αναψυχή που γίνονται όλο και πιο απλησίαστες για τις λαϊκές οικογένειες. Οι ρυθμίσεις επίσης για τις ιαματικές πηγές στοχεύουν στην προσέγγιση επενδυτών, παραδίδοντας κάθε πηγή για επιχειρηματική εκμετάλλευση, στερώντας από τον λαό τις θεραπευτικές του ανάγκες ή κάνοντάς τις πολύ ακριβές. Διευκολύνει με τα άρθρα 54, 55, 56 την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, ηγουμενίτσας Καβάλας, νομιμοποιεί εγκαταστάσεις και άλλων λιμανιών για να παραχωρηθούν χωρίς προβλήματα στους ομίλους. Με το άρθρο 51 γίνεται αντιστοίχηση ναυτιλιακής νομοθεσίας με το νέο αντεργατικό τερατρούγημα το νόμο 5020 του 23, τον κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου, ώστε τα πλοία μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επανεροποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου να χαρακτηρίζονται ως πλωτά ναυπηγήματα και να δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και σε διεθνή κλίμακα. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι εφοπλιστές αυθαίρετα χαρακτηρίζουν τα πλοία ως πλωτά ναυπηγήματα. Ο αριθμός των ναυτεργατών στα πλοία θα καθορίζεται με βάση τους όρους του πλωτού ναυπηγήματος. Σύμφωνα με την κείμενη αντεργατική νομοθεσία, είναι επαχθείς οι όροι και οι εργασιακές συνθήκες είναι ζούγκλα με δραματικές συνέπειες.
θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα και μεσακαταμένους ναυταριάτες. Είναι αυξημένη η κίνδυνη για τη ζωή της ανθρώπινης ζωής, των εργατών στη θάλασσα, στα λιμάνια και των κατοίκων στις περιοχές, όπως το Χαϊδάρι, που η ανησυχία των κατοίκων επιβεβαιώνεται για την επιλογή της ιδιοκτησίας του ναυπηγείου Σκαραμαγκά να λειτουργήσει πλωτές δεξαμενές αποθήκευσης LNG επανιεροποίησης και διανομής. Στο άρθρο 76 του νομοσχεδίου, που αναφέρεται στον έλεγχο κομίσου στην περιοχή Θεσσαλονίκης, στον ΟΑΣΤ, ΚΤΕΛ και μελλοντικά και στο Αμετό Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση προχωρά στην παραπέρα πολυδιάσπαση και ιδιωτικοποίηση του συγγενειακού έργου με εργολαβοποίηση των υπηρεσιών, ανοίγοντας πεδίο κερδοφορίας για ιδιωτικές εταιρείες ελέγχου κομίστρου που τις αναφέρει ως τρίτος φορέας, νομικό πρόσωπο στο οποίο θα αναθέτει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας τον έλεγχο κομίστρου. Οι πολύ μεγάλες ελλείψεις στις κρίσιμες ειδικότητες των οδηγών και τεχνητών είναι ακόμα ένας βασικός παράγοντας της υποβάθμισης της ποιότητας των αστικών συγκοινωνιών και των κινδύνων για την ασφάλεια των επιβατών. Στη ρυθμίση του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυβέρνηση κάνει ένα δωράκι στους επιχειρηματίες, τα ιδρύματα, τους μεγάλους του πολιτισμού. Ακράτητη, η κυβέρνηση δεν διστάζει να προχωρήσει και σε νέα μέτρα για να καταργήσει και τα ελάχιστα εργασιακά δικαιώματα των καλλιτεχνών. Με μια εφηδιαστική κίνηση, χωρίς να προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, ενέταξε μια σειρά άρθρα στο μέρος έκτο, συνεχίζοντας την επίθεση ενάντια στους καλλιτέχνες που άρχισε με το προεδρικό διάταγμα 85 του 22. Παρουσιάζει το μαύρο άσπρο, επιχειρώντας να πει στους καλλιτέχνες ότι τα μέτρα που παίρνει είναι για το καλό τους. Με τα άρθρα 102, 105 και 118 θεσμοθετεί το Μητρό απασχολουμένο στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Ένα κανονικό φακέλωμα θα γίνει των καλλιτεχνών. Και αν σήμερα το νομοσχέδιο προβλέπει ως προαιρετική την εγγραφή τους στο Μητρό, αύριο θα γίνει υποχρεωτική. Και όχι βέβαια για το καλό τους, αλλά για να το χρησιμοποιήσω σε εργαλείο στο σχεδιασμό της αντιπολιτιστικής, αντιλαϊκής πολιτικής της. Απόδειξη για το τι εννοεί η κυβέρνηση όταν προτάσει το καλό των καλλιτεχνών είναι το άρθρο 106, που εξαιρεί την πρόβα από την εργασία πλήρους απασχόλησης. Δίνοντας έτσι το δικαίωμα, η πρόβα να πληρώνεται με ατομικές συμβάσεις και όχι συλλογικές, δηλαδή με συμβάσεις όποιας μορφής επιθυμεί ο εργοδότης, παραδείγματος χάρη ορομίσθιο, μπλοκάκι κλπ. Για παράδειγμα, για μια δύο-ωρη πρόβα, ο εργαζόμενος θα πληρώνεται με 5 ευρώ την ώρα. Με την παράγραφο 3, ο εργοδότης θα μπορεί να απολύει τον εργαζόμενο όποτε θέλει, στη μέση των προβών, χωρίς να είναι αναγκαίο η συνδρομή σπουδαίου λόγου. Αυτό αποτελεί κατασταθήκηση μέχρι και του αστικού κώδικα, αφού προβλέπεται να εφαρμόζεται ακόμη και στις βάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, στις οποίες η συνδρομή του σπουδαίου λόγου είναι υποχρεωτική. Μπορεί δηλαδή ένας καλλιτέχνης να απολυθεί τον Νοέμβριο μετά από ένα μήνα πρόβες και να χάσει χωρίς σπουδαίο λόγο ολόκληρη σεζόν. Με λίγα λόγια, το νομοσχέδιο δεν καταπολεμά την αντίληπτη εργασία, αλλά την νομιμοποιεί, όπως νομιμοποιεί και τη διαρκή διαθεσιμότητα για ασφάλεια των εργαζομένων. Με το άρθρο 112, η επίθεση στους καλλιτέχνες συνεχίζεται. Αφορά στην προθεσμία για την έκδοση απόφασης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την κατανομή των ποσοστών της εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Σοβαρό θέμα προκύπτει και με το άρθρο 110, το οποίο επιτρέπει την κατασκευή έργων για την προστασία, λειτουργία και ανάδειξη χώρων και εγκαταστάσεων πολιτιστικού χαρακτήρα σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις. Θα δούμε να χτίζονται μέσα σε δάση ή δασικές περιοχές που συνδυάζονται με αρχαιολογικούς χώρους και ηλικία ή και ακόμη και εξωτερικές μονάδες. Τέλος, το ΚΚΕ σημειώνει ότι ο σιδηρόδρομος, επειδή αυτό είναι το κύριο ζήτημα, μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο, γρήγορο, ασφαλές και φτηνό μέσο μετακίνησης του λαού και μεταφοράς προϊόντων σε όλη τη χώρα. Αυτό προϋποθέτει όμως απελευθέρωση από τις ράγες του κέρδους. Προϋποθέτει μεταφορές και υποδομές με κριτήριο την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών μέσα από ένα ενιαίο κρατικό φορέα, αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, ενταγμένα στο κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της οικονομίας, την κοινωνική ιδιοκτησία και τον εργατικό έλεγχο. Προϋποθέτει ο λαός στις επερχόμενες εκλογές να αποδυναμώσει όλες αυτές τις δυνάμεις που ακολούθησαν και συνεχίζουν αυτή την εγκληματική πολιτική που υποτάσσει τις ανάγκες του λαού ακόμη και την ίδια τη ζωή στην εξασφάλιση των κερδών.
να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ, η μόνη δύναμη που ήταν, είναι και θα είναι μπροστά στον αγώνα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του λαού που έχει καθαρό στόχο την ανατροπή αυτού του σάπιου διεφθαρμένου συστήματος. Ψηφίζουμε κατά επί της αρχής και θα το πειθούμε βέβαια επί των άρθρων.